που είναι τα πράγματα που φοβείται τώρα, ως να μην τα έκαμα εγώ. Δεν πραγματικά νιώθω ότι δεν τα έκαμα εγώ. Δεν μπορώ να εξηγώ τα πράγματα. Ξέρεις κάτι, δυσκολεύκουμε με το λόγο. Καταρχήν είναι εφράδια λόγου. Όταν ήμουν μητσής και πήγαινα στο Ελένιο, όλοι ήρθαμε το 48, εγώ ήμουν 6-7 χρονών, ήμουν στη δευτέρα εντάξει του Δημοτικού. Και σε γενικά στα σχολεία, οι καντίνες εμπορούσαν τις τύχες. Σας τα μισή θα τις ακούσα. Οι οποίες ήταν μακρόστινο πράγμα, πιάνει στη μέσα και είχε μερικές πίστες ή ψευτοκουφέτες και είχε ένα κουκλούδι ή αυτοκινητάκι ή κάτι τέτοια πράγματα. Εμένα έπεσε μου ένα κουκλούδι, τόσο, μισή. Και το κουκλούδι φαίνεται φύλαξα το. Άρρωστης ένθυμουμε τι άρρωστη, γρήπη μεγάλη, έπρεπε να μείνω μερικές λίγες μέρες στο κρεβάτι. Πίσω από το κρεβάτι μου, την καρκόλα μου, ήταν με το πουρίν τα χτίσμα, με το σουβάν και το πουρί που μέσα. Μη έχοντας να κάνω τίποτα, εκ των υστέρων που τα σκέφτουμε, άνοιξα μία τρύπα. Και όταν άνοιξα την τρύπα, έκανα μία ολόκληρη κατασκευή τραμιτσής. Έβαλα το μες στον τοίο, έκανα το ένα πράγμα με το ξύλο, με καρφίτσες, με σφιχτό ξύλα και έκανα ένα θρόνο. Το τι χαρά πήρα από εκείνο το πράγμα, δεν την εξάνατε. Τι επίτευγμα ήταν για μένα εκείνο το πράγμα, αλλά τη χαρά, η οποία είναι απερίγραπτη χαρά. Δεν την ένιωσα ποτέ. Και δούλεψα και έκανα και καλά έργα και κακά και πολλά καλά. Δεν την ένιωσα τούν το πράγμα, τούν το φρέσκο, τη χαρά. Βέβαια, τούν το κουκλί, σαν κατασκεύασμα, υπάρχουν πολλές, όχι κουκλί, και τούτα ακόμα και τα άλλα, εγκατασκευές με φιγούρες και τέτοια πράγματα, παραπέμπει με υποσυνείδητας ποιο είναι το πρώτο κατασκεύασμα. Δύσκολα πράγματα τούτα. Και δεν μπορεί να τα εξηγάς κιόλας. Γιατί άμα εξηγάς πολλά τα πράγματα, χάνουν την αξία του. Το σύμμοναξιά μου, όταν ήταν στη Λευκοσία το 48, εμείνησκαμε στη Σασάνδρου και θυμούμε, ήταν κοντά στο Ελένιο το σπίτι μας και κλώνησουν μια πετρούα ώστε να πάω στο Ελένιο, εχώνα την πετρούδα, τέλειωνε το σχολείο, έπιανα την πετρούδα μου και ξανά κλώσσουν και βρήκαν αυτή, ήταν η παρέα μου η πετρούδα. Πελάρος δηλαδή, μου φαίνω βλαβή σαν έκαθε. Είπαμε, δεν ήμουν καλός στην τέχνη, γενικά ούτε στο γυμνάσιο, του ακούτε και σαν ανέκδοτο. Τότε ήταν πολύ καλός ο Λαδόματος, συμπέσαμε με τον Λαδόματο. Είχε όντως ταλέντο, έκανε μια ζωγραφική σαν του κάθου, που ήταν ο δάσκαλος. Οπότε και εγώ λέω, αποφάσισα να κάνω καλούς βαθμούς και άρχισα να αντιγράφω είδα τον κόλπο του Λαδόματος και έκανα ζωγραφική σαν του Λαδόματο. Στην υπερβολή μου το λέω τώρα, οπότε έκανα και καλό βαθμό. Τέλος πάντων. Αποφάσισα να γίνω καλλιτέχνη, πήγα στη Σχολή Καλλιτεχνών της Αθήνας, πέρασα και γίνηκα καλλιτέχνη. Όταν τα έκανα και πολλές φορές έσχιζα, κάποιος που μαζί μου λέει, ρε, έξανα γίνονται τα πράγματα. Εννοώντας, όντως έξανα γίνονται. Νομίζω και τώρα που τα έκανα ότι είναι εύκολα, αλλά κάθε χρόνο που περνά, είχα χρονοδιάστημα, αλλά ακόμα και το κέφι σου, τη διάθεση. Είχα δάσκαλο, πολλά καλά δάσκαλο, ακαδημαϊκό δάσκαλο, μην ήξερε να γράφει καλή γλυπτική. Ήταν ο Απάρτης, ο οποίος ήταν μαθητής του Μπουρντέλ, ο οποίος Μπουρντέλ ήταν μαθητής του Ροντέλ. Και μάθαμε τη δομή της γλυπτικής. Ακαδημαϊκή μεν, αλλά επειδή εγώ ήμουν λίγο πιο προχωρημένος,
Έκανα λίγο άλλα πράγματα, αλλά ναι. Ξέρω καλά τι είναι ακαδημαϊκή γλυπτική. Κοίτα, αν δεις το βουτυχτή μου που έκανα, το οποίο θεωρώ πολλά ενδιαφέρον έργο, εγκατάλειπα του είδους. Δηλαδή ήξερα να δομήσω ένα πράγμα σωστά, με τον κλασικό τον τρόπο. Αλλά δεν έμεινα τσάμε, με ενδιαφέρε το πράγμα. Ήμουν ανήσυχος καλλιτέχνης που λαλού. Ναι. Εγώ ζήσα την εποχή του 68 στο Παρίσι. Τίποτα δεν με κοφτέ. Απλώς πήγαινα κάθε μέρα στο Λούβρο, που ήταν και κοντά που μου πιάμε, που μήνυσκα. Και συνειδητοποίησα όλα τα μεγαλειώδη διέργα, που όντως είναι μεγαλειώδη, εγκαμωμένα από ανθρώπους. Γιατί πριν ξέραμε τα φωτογραφίες, οπότε οι φωτογραφίες έχουν μια απόσταση, και νομίζω ότι εγκαμωμένα με το χέρι, ότι δεν ήταν τίποτε μεταφυσικά ωραίο. Ένα έργο που ήταν άρεσε και μου πάρα πολλά που θέλω που φωτο, ήταν έργο του Μπρέγκελ. Ένα κομμάτι είναι τόσο. Και συνειδητοποίησα τελικά ότι ένα άνθρωπο που το έκαμε με μια απλή τεχνική, αλλά σπουδαίο. Είναι σαν να θεωρείς τώρα Van Gogh. Θεωρείς το ότι είναι καγωμένο με πολύ ζόρι και πολύ κόπο και πολύ μπελάρα. Απομυθοποιείς μερικά πράγματα. Τούτον ήταν βοηθητικό. Ότι στο στυλ μπορώ να το κάνω και εγώ τούτο. Όχι τον Μπρέγκελ, αλλά τα έργα τέχνης τα καλά είναι χειροποίητα. Έχουν τη σοφία της κατασκευής. Κάθε στιγμή του χρόνου σου έχει διάφορες ανάγκες. Άμα δουλεύεις, ας πούμε, μάρμαρο, που είναι άλλη διαδικασία, τούτα εκ των υστέρων το συνειδητοποιώ. Θέλεις το ξύλο, που είναι άλλο είδους υλικό. Άμα δουλεύεις πολλά πράγματα υλικά, θέλεις να σχεδιάσεις. Όχι για να σχεδιάσεις αυτό καθ' αυτό, αλλά για να τον το ανάλαφρο τη σχέση του κραψίματος πας στο χαρτί. Στην γλυπτική υπάρχει έντονα το γλυπτικό μέρος. Δηλαδή η έννοια της κατασκευής. Δηλαδή της δομής του, αλλά να επένδυσε χειρονακτικά πάνω του. Δεν είναι όπως η ζωγραφική που έχεις που πριν με το πινέλο. Συναρπάζεσαι, ο ήχος του κάνει το πας στο μέταλλο. Άλλος ήχος πας στην πέτρα. Γιατί άμα λαλούμε γλυπτική, σημαίνει πλαστική, δηλαδή να πλάθεις ένα πράγμα που το... Τώρα οι καινούργιες, ας πούμε, φιλοσοφίες του έργου τέχνης, είμαστε νοικαστικοί, λαλούμε, τριχαγύρευε. Χρησιμοποιάς τα πράγματα, βάλεις τα σκηνογραφίστα, χιλιάδες πράγματα. Αλλά η έννοια της κατασκευής, δεν είναι όπως του γλυπτού, το κες των πυλών να τον πλάσεις. Τώρα πιάνεις πιο κομμάτια πέτρες, βάλεις δίπλα από το μία μου δίπλα από την άλλη, έχουν μια σχέση, ένα διάλογο και άλλες είναι εργοτέχνης. Μπορεί και να είναι. Κάποτε είναι, κάποτε δεν είναι. Αλλά το να πλάσεις ένα πράγμα που το τίποτε, δηλαδή από ένα άμορφη νύλι να το κατασκάσεις και να έχει μια μορφή συγκεκριμένη, είναι άλλη διαδικασία. Περιβάλλεις το και περιβάλλεις εκείνο το πράγμα. Κάνεις κύκλο γύρω του. Πρώτα ήταν τα πέτρανα, ύστερα κατ' ούτε έκανα σε πλούντζο. Ύστερα έβαλα τους αγγέλους που είχα, εμόνταραν τα. Ύστερα έβαλα τις... Δεν πέτρες. Αν ήταν μέταλλο θα ήταν άλλον είδος. Ακόμα και τούτον, ύστερα έκανα τα πλούντζενα. Ήταν άλλη σχέση με το υλικό. Ούλα τούν τα πράγματα που θεωρούμε τώρα μέσα. Έναν έργο είναι. Έναν έργο και τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Και είναι σκηνικό. Γιατί μπορεί να κάνει σκηνικό με το πράγμα. Είναι κομμάτια καωμένα ενέργα ζωής, πώς να σου πω. Όχι γιατί είναι σπουδαία έργα. Μπορεί να είναι μαλακίες. Πάλι όμως τούτο το χρόνο που αναλώνεις πάνω στο πράγμα, κάτι αξίζει. Απλώς είμαι τυχερός που λύνουν καλά τα πράγματα που γίνονται. Τούτον ξεκίνησε μου τα φτιάρκα.
Έχω και έχω μια σειρά κουφιάρκα. Το οποίο όμως ήταν το φτιάρι. Ύστερα έβαλα του, είναι και ανθρωπούι. Και το φτιάρι είναι σε έναν ανθρωπόμορφο. Έβαλα τα σελούθια τούτα από αγαπώ πολλά, έβαλα τα σελούθια και γίνει και τούτο πράγμα. Όταν πέθανε, όταν ήταν έτοιμα θανάτου στο πατέρα μου, ήρθα από την Αθήνα γιατί δουλεύκα στο Πολεμικό Μουσείο. Ήταν καλοκαίρι και ήταν ημίγυμνος. Ήταν μια ωραία κοιλιά, δεν ήταν το χωρίς το δίκο. Και σήμερα το χέρι μου έτσι. Και δεν μπορούσε να μιλήσει, γιατί δεν έλεγε έτοιμα θανάτου. Τρέσε το έτσι. Τι στρες συνειδητοποίησα όταν έκανα το χέρι μου, το χέρι του πατέρα μου. Στην πορεία είδα ότι έκαναν και γύπτει ωραία σέρκα. Κάτι σέρκα στα ιδιογράμματα τους, κάτι γωνιές έτσι. Ξέρεις, άμα έχεις εικόνες που δίνεις του λέει της τέχνης, ας πούμε, παραπέμπεις σε χωρίς να το θέλεις. Ας πούμε, αρέσκουν πολλά τα αερόστατα που έκαμε ο Μαγκρίτ, ένας σουρεαλιστής. Και το αερόστατο που είμαστε μικροί και βάζαμε στα εικονογραφημένα αυτόν του Γιούλιου Βέρν, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες που έφυγε με αερόστατο και το... Ούλε τούτη σαλάτα, την οποία σου λέω, δεν μπορώ να τα περιγράψω. Έχουν και ένα σουρεαλισμό του τα αερόστατα. Δηλαδή να δουν τα αερόστατα που μου λείπει, το πράγμα. Σε κάποια φάση, ακόμα άλλο γλυπτόν, το οποίο είναι να τερκάζει τον το πράγμα. Μου είναι αδύνατο να το αφαιρέσω από τούτο, να το βάλω πάνω στο άλλο. Γιατί τούτο είναι τελειωμένο, δεν είναι τούτον πόνι. Σαν να μου λαλικά με άλλο, ρε. Αρέτα με ένα, έφερνε ήσυχο, ναι. Τραπεζάκι. Τα οποία τραπεζάκι έχει σόρνηθα στα πόθια. Τα οποία δικά μου είναι και νευρήμα. Έκαμε το ημέρα όπου είχαμε έναν ωραίο τραπέζι, μια σπουδαία καλλιτέχνητα του περασμένου αιώνα, η οποία έκαμε κάτι ωραία τραπέζια και τα πόθηκα τους ήταν με τούτα τα μεγαλοποιημένα της σκότας. Θέλω να πω τίποτε είναι που λαλούμε να έχει παρθενογένεση. Αν είσαι ατάλλαντος, απλώς αντιγράφεις. Όλοι αντιγράφουν, έτσι προχωρά το πράγμα. Αλλά να το κάνεις κάτι παρακάτω. Εγώ έκαμε το λουλούδι, τυχαία έγινε και. Θέλω ένα χωνί, ήταν που το να βάλω, τελικά φύγε με έναν ωραίο λουλούδι. Άλλωστος το λουλούδι, ψεύτικο λουλούδι, αλλά άλλωστος. Τι είναι εις χάζει, μα δεν το πω μέσα στην τελειά του. Χωνί. Τι δεν μου κάνουμε είναι οι καζαντζίδες. Ο νόνοιτο, μετά δεν βέβαιντας, ήταν όλα ρήπια. Χωρίς να ξέρω, εγώ έκανα το τότε, έκανα στυλ conceptual technique, κάτι, με σειρμάτα κάτι. Ναι, έφυγε μου το πράγμα. Το οποίο στην πορεία είναι σαν αντικείμενο σημαντικό. Τούτη ήταν μια έκδοση που έγινε και επ' ευκαιρία μιας μεγάλης έκθεσης που είχα στο Κέντρο Τεχνών και εντοπίσαμε τα γλυπτά που είχα από πικρολίτη, επηρεασμένα από τα σταυρόσχημα αρχαία, κλειπτά τα οποία είχαμε στην τσέπη μου την πέτρα με έναν πρωτόγονο εργαλείο και κάθε τόσο χωρίς άρκευκα και δούλευκα τα. Και έφτιανε το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, τώρα που το θεωρώ ξανά. Και το πιο ενδιαφέρον έκαμε το σταυρόσχημα με αναφορά στην Κυπρία μάνα του 1974. Η γιαγιά μου είχε ένα φούρνο, ο οποίος κάθε Σάββατο με ψήναν, είχε μια καπνιά που πάνω. Και εγώ πήγαινα και έχτερνα πατσίν το πράγμα. Και έκαναν ένα σχεδιάκι. Μιλώσω για πριν, όταν εγώ ήμουν 8-9 χρονών. Άμα είδα αυτήν την καπνιά, την οποία τυχαία, δεν ξέρω πώς έγινε και αυτήν την καπνιά, θυμήθηκα και είναι το ανάμιση του πράγματος και έχταρα το χτάρσιμο που περιγράφα πριν, το ίχνος που αφήνει άμα χτέρνεις ή άμα γράφεις ή τούν το πράγμα, το χτάρσιμο. Το σχέδιο είναι μια ξεκούραση με έναν τρόπο που τούτα όλα τα υλικά που δουλεύω, οπότε είναι ένα εύκολο πράγμα, εύκολο ενώ διαδικαστικά. Το δύσκολο είναι να μου να παραστήσεις το αυτό γέρο με το χαρτί. Και γιατί τα περιστάνει το πράγμα. Ξέρεις το σχέδιο, όσο συγκεκριμένο και να είναι, είναι πολύ αφηρημένο σαν πράξεις.
δεν έχει κανέναν κόπο να το κατασκευάσει. Ενώ η γλυπτική πρέπει να το κατασκευάσει, που να σου πω σαν το έπιπλο, σαν το τρυπήσει, να διδώσει, να χυτέψει με γύψο. Να... Δεν ξέρω, πάντα άρεσε μου το σχέδιο. Αλλά όχι σχέδιο-σχέδιο. Ας πούμε να δεις τα σχέδια του Γιακομέτη, τα οποία είναι εκπληκτικά, είναι σε σχέση με την γλυπτική του. Όχι στην κατάληξη της εικόνας, αλλά τη σχέση μου την ώρα που κουμπώ την ακίδα, τη μούτη του μολυθιού ή του πινέλου πάνω στο χαρτί. Για μένα είναι το... η αρχή. Το σκίτσο είναι για κάτι άλλο. Είναι η αρχή για κάτι άλλο που θες να κάνεις, σκιτσάρεις του. Τούτο είναι σχέδιο αυτό καθ' αυτό. Τα σχέδια έχουν μια αυτοτέλεια. Όχι, εμένα είναι καθόλου γλυπτικό. Είναι ούτε φωτοσκιάσεις, δηλαδή και το στο σχέδιο που σας έδειξα για μένα. Αν δεις, ήταν πόση με το πράγμα, το πράγμα, είναι τέλεια παλαβό. Είναι τάση σε που πότε. Πρέπει να το φέρω. Συν τα κώδικα, πώς να σου πω. Λοιπόν, τούν τα σχέδια βγήκαν μια επίσκεψη που έκανα στον Άγιο Σωζόμενο. Πρώτη φορά να πήγαινα στον Άγιο Σωζόμενο. Τούτον ένα από τα σχέδια, ένα άλλο σχέδιο, χωρίς να έχω... Αφού επέστρεψα από τον Άγιο Σωζόμενο, και ήταν η μέρα που το γράφησα. Δεν θα μπορούσα να το γράφησω, ξέρω κάποιο άλλο, αλλά βγήκαν τούτα. Αλλά ήταν η αίσθηση που τον Άγιο Σωζόμενο. Τώρα τούτο ήταν δουλειά, αν είναι το Άγιο Σωζόμενο, δεν ξέρω. Είναι η παγίδα που πέφτει με νουλί, πόσο να αρέσουμε ή να... Ναι. Όχι, εγώ ποτέ μου δεν ένιωθα ότι κάποιος πώς είναι να μπορεί. Κάποιος πίσω μου θωρεί και το πράγμα που κάνω και με κρίνει αν είναι καλό ή όχι. Όχι, κάνω πάντα το κέφι. Δηλαδή, όπως ξέρεις, δουλεύω χωρίς να έχω ένα συγκεκριμένο όραμα. Το όραμα φτιάχνει καθοδό. Την ώρα που κατασκευάζω το πράγμα, την ώρα που σχεδιάζω το πράγμα. Και στο σχέδιο να φτιάχνει ακόμα πιο εύκολα. Γιατί αν εσείς είναι το να κατασκευάσεις το πράγμα. Είναι απλώς να το γράψεις. Και ούτε καν να το καταγράψεις, γιατί άμα έχεις μέσα στο μυαλό σου ένα πράγμα, καταγράφεις το. Εγώ ούτε καν τούτο, δεν έχω τίποτε. Θωρώ κιλά το μολύβι. Και φκένει η φόρμα, φκένει η εικόνα, χωρίς να το έχω συνείδηση. Δεν είναι παραβόν πράγμα που περιγράφω. Αλλά έτσι είναι, έτσι κάνω. Το πράγμα που είναι τίποτα ουσιαστικά. Τι. Τώρα υπάρχει το σύγχρονη τέχνη, το minimal και το αυτό. Αλλά εγώ όταν το έκανα νομίζω ότι ένιωσα την χαρά του τίποτε. Έτσι έχω χρόνο τώρα που τα θωρώ όλα μαζί. Δεν έχουν ημερομηνίες, θα μπορούσαν το πριν να ήταν μετά ή το μετά πριν, δηλαδή γίνεται άλλη σαλάτα. Τούτο πάλι που λέμε ένα πράγμα. Δεν έχει σημασία, ούτε κάνει υπογραφές, ούτε κάνει ημερομηνίες. Πώς το είπες πριν, μυστήρια, κάπως το είπες. Τελετή. Επειδή είναι το φως του αμπαζιού, στο κρεβάτι, έρχεται ένα εντομούι, το οποίο είναι σαν τον κόλλον της καρφίτσας και λιότερο. Γιατί θέλει το φως και κάτι πάει στη σελίδα μου. Και τα ράστιστα μου ούθηκε να του πω. Κλείω το βιβλίο, βγάλω το έξω, κλείω το βιβλίο και ξέρω κάπου ένι και παρακολουθώ το. Τώρα δεν το θυκευάζω, αλλά μπελάς αυτό το πράγμα, το τίποτε, που έζει τα τίποτε. Έλαχεν του να ζήσει το πράγμα. Ρε, συνειδητοποιάς ότι έχεις το θαύμα, κάθε άνθρωπος έχει ένα θαύμα πάνω του. Πώς λειτουργούν τα όνειρα, ο εγκέφαλος του, η καρδία του, τα κύτταρα του, η χημεία του. Έχουμε συνειδήσει ότι βιώνουμε ένα θαύμα καθημερινό πάνω μας. Είμαστε κινούμενο θαύμα. Όχι εκείνο που θεωρούμε, εκείνο που είμαστε θαύμα, αυτό καθ' αυτό.
Εδώ είναι μαγικό. Χρειάζεται να κάνεις τέχνη. Του ήταν μπελάρος τελικά. Άμα το συνειδητοποιήσεις με το πράγμα, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Μα δεν κάνεις τίποτα άλλο. Ένα να μνήσεις, θέλει να αποδείξεις την σπουδαιότητα που έχεις. Βλαγκαία τελικά στην κατάληξη. Ακούτε φιλοσοφική ζεύτη. Αλλά αν συνειδητοποιήσεις το μέγεθος του να είσαι πλάσμα, πώς λειτουργούν τα πράγματα και συνειδητοποιάστο ότι με το παραμικρό μπορεί να πάθεις. Δηλαδή, από δεις το δαχτυλού σου, το μίσο είναι άσχετο. Δυσκολεύει τη ζωή σου. Ένα κομματούδι σου. Λειτουργεί, η καρδιά σου λειτουργεί ώστε να πεθάνεις ακατάπαυστα. Ο εγκέφαλος σου. Τα πάντα, μα τα πάντα σου. Το υδραυλικό σου σύστημα. Η καρδιά είναι ένα υδραυλικό σύστημα. Σε άλλη καρδιά, ένα άψογο πράγμα.